Με τη συμμετοχή του Παναγιώτη Σταυρινίδη, λέκτορα ψυχολογία του Πανεπιστημίου Κύπρου, που ανέλησε μέσα από το δικό του πρίσμα τα φαινόμενα τη διαπλοκής και διαφθορά στην κυπριακή κοινωνία, το Ακέλ εμβάθυνε στο θέμα σε ημερίδα που διοργάνωσε στη δημοσιογραφική αιστεία. Βρίσκουμε μέσα από πάρα πολλέ παρατηρήσει το λευκό κολάρο. Κακά τα ψέματα. Δεν θέλω να δώσω ταξικό χαρακτήρα σε ένα α, επιστημονικό α, και κοινωνικό ζήτημα. Αλλά να το πω λίγο διαφορετικά. Πολύ πιο εύκολα θα δεις έναν άνθρωπο που έχει πρόσβαση σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με εκατομμύρια ευρώ στην καθημερινότητά του από ένα χτίστη σε μια νοικοδομή. Ο Γενικό Γραμματέα του Κόμματο ανέφερε ότι τα φαινόμενα διαπλοκή και διαφθορά δεν ανακαλύφθηκαν ξαφνικά σήμερα. Αντιθέτω, καλύπτονται για χρόνια υπό το πέπλο τη σιωπηρή ανοχή πολιτικών θεσμών, αλλά και πολιτών που ίσω να μην αντιλαμβάνονταν το μέγεθο του προβλήματο. Οφείλουμε να ζητήσουμε τη στήριξη των πολιτών στι προσπάθειέ μα. Στήριξη που είναι αναγκαία ώστε να αναχαιριστούν όλοι όσοι συντηρούν με άνομε μεθόδου το συμφέρον του. Έχοντα αναφέρει αυτά, δεν υποστηρίζουμε ότι διαπλοκή και διαφθορά συνιστούν αποκλειστικά κυπριακά φαινόμενα. Αντιθέτω, είναι δυστυχώ φαινόμενα που εκφράζουν τον αξιακό μηδενισμό που καλλιεργείται στο υπάρχον κοινωνικο-οικονομικό σύστημα παγκοσμίω. Χωρί να ισοπεδώνουμε την ανάγκη για διαφάνεια με τη δημόσια διαπόμπευση κομμάτων και δημοσίων προσώπων, τον Ισοκύριο κ. Κυπριανού, πρέπει όλοι όσοι ανησυχούμε ειλικρινά για τη ριζική αντιμετώπιση τη διαπλοκή και τη διαφθορά να πιέσουμε για τη διαλεύκανση όλων ανεξαιρέτω των περιπτώσεων και για την απόδοση δικαιοσύνη, τεκμηριωμένα και αντικειμενικά.